Μπορεί να μετράει οι εξαγωνιστικές χωρίς ήττα, αλλά οι τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες και κυρίως η μέτρια απόδοση στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των αγώνων έχουν σκορπίσει προβληματισμό και ανησυχία σχετικά με τη δυνατότητα της ΑΕΛ να αντέξει στο βαρύ πρόγραμμα σε συνδυασμό με την πίεση του πρωταθλητισμού. Ωστόσο, ο Τίμος Καβακάς και οι παίκτες του δεν μπορούν παρά να βάλουν το κεφάλι κάτω και να εξαντλήσουν τα περιθώρια. Υπάρχουν δύο λύσεις. Μία αυτή που είπατε, να μπει σε ριζικές αλλαγές και να πάρεις ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Έχουμε αρκετά παιχνίδια. Και υπάρχει και η άλλη η λογική, η οποία λέει ότι ναι, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά οι αλλαγές αυτές σε μία ομάδα θα πρέπει να είναι μετρημένες. Η συγκυρία πάντως δεν τους βοηθάει, καθώς μετά το σπόνσε Φρανκού βγήκε νοκάουτ για 3 έως 4 εβδομάδες ένας ακόμη μεσοεπιθετικός, ο Δημήτρης Χασομέρης, ο οποίος υπέστη θλάση στον αγώνα με την Παναχαϊκή. Έτσι δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής στη Φυλή με αντίπαλο το Θρασίβουλο, όπου επίσης δεν θα παίξουν οι Νεμπεγλέρας και Ραπτάκης, ενώ από ένα από τις προπονήσεις όλης της εβδομάδας θα είναι και ο νεαρός Αντώνης Τσιάρας, που συμμετέχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων. Στον αντίποδα επιστρέφει στο κέντρο άμυνας ο Καρακώστας που εξέτησε ποινή μιας αγωνιστικής. Παρηγοριά για τους Βυσσινοί αποτελεί η είδηση για την ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή που υπάρχει στις τάξεις του Θρασίβουλου, η διοίκηση του οποίου ανακοίνωσε εντελώς ξαφνικά σήμερα την απομάκρυνση του Στάθη Σταθόπουλου από την τεχνική του ηγεσία.